Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, 10 Ιανουαρίου και ξεκινάει αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Χτύπησε το κουδούνι με σχεδόν 16.000 κρούσματα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Ο μεγαλύτερος ταυτόχρονος έλεγχος πανελλαδικά με 1,6 εκατομμύρια self-test. Πειραγμένη ταχογράφη σε 32 φορτηγά. Οι παραβάσεις καταγράφηκαν σε ένα τρίμηνο. Εξαντλημένοι οδηγοί από την υπεροριακή εργασία στους δρόμους. Συνεχίζεται η παράνομη καύση καλωδίων στο Δέλτα Γαλλικού. Διοξίνες και φουράνια στην ατμόσφαιρα. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε σήμερα ότι τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 27.766. Διενεργήθηκαν 130.443 τεστ ανίχνευσης. 9.971 κρούσματα εντοπίστηκαν στην Αττική, 2.741 στη Θεσσαλονίκη, 268 στην Ιμαθία, 125 στο Κιλκής, 233 στην Μπέλα, 371 στην Πιερία, 251 στις Σέρες και 173 στη Χαλκιδική. Οι ασθενείς που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 654. Οι 545 ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι, με διάμεση ηλικία τα 64 έτη, ενώ το 80,6% έχει κάποιο υποκείμενο νόσημα. Οι εισαγωγές νέων ασθενών με COVID-19 στα νοσοκομεία της Επικράτειας ήταν 536. Οι νέες απώλειες 85. Και συνολικά από την έναρξη της πανδημίας έχουν καταγραφεί στη χώρα μας 21.479. Το 95,1% των θανόντων είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Στην πιθανότητα αναμνηστικής δόσης στους ανήλικους και στο εμβολιαστικό πρόγραμμα για όσους νόσησαν, αναφέρθηκε νωρίτερα η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου. Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας δήλωσε ότι τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα αναγνώρισης εμβολιασμού στο εξωτερικό, ενώ έδωσε διευκρινήσεις για τις αλλαγές που έρχονται στην έκδοση πιστοποιητικού νόσησης για τους εμβολιασμένους. Σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν υπάρχει σύσταση από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών χορήγησης τρίτης αναμνηστικής δόσης. Τρίτη δόση χορηγείται σε άτομα κάτω των 18 ετών εφόσον υπάρχει πρόβλημα ανοσοκαταστολής στο άτομο λόγω χρόνιου νοσήματος ή φαρμάκων. Πολλά είναι και τα ερωτήματα που αφορούν στα παιδιά που νοσούν, έχουν λίμωξη χωρίς συμπτώματα ή με λίγα συμπτώματα αυτή την εποχή με κορονοϊό και έχουν προγραμματίσει τον εμβολιασμό τους. Στα παιδιά εφήβους με διαπιστωμένη λίμωξη συστήνεται η χορήγηση μιας δόσης εμβολίου μετά 3 μήνες. Στις περιπτώσεις που έχει γίνει η πρώτη δόση και ακολουθεί νόσηση, δεν χρειάζεται επιπλέον δόση. Τώρα σε σχέση με αυτούς που για κάποιους λόγους έχουν, ενώ είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, έχουν εμβολιαστεί πλήρως στο εξωτερικό, από σήμερα όσοι έχουν εμβολιαστεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μία από τις 33 χώρες που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό, θα μπορούν να ανεβάσουν τα πιστοποιητικά εμβολιασμού τους στην διεύθυνση αναγνώριση.εμβόλιο.gov.gr. Όσοι έχουν εμβολιαστεί σε χώρες που δεν υποστηρίζουν το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Εμβολιασμού, θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στα ΚΕΠ. Θυμίζω ότι από τον Ιούνιο του 2021, όσοι είχαν εμβολιαστεί ή είχαν κάνει πρώτη δόση στο εξωτερικό, μπορούσαν να ολοκληρώσουν τον εμβολιασμό τους στην Ελλάδα. Η χώρα μας ήταν από τις πρώτες χώρες που εφάρμοσε αυτό το σύστημα. Και εδώ και ένα μήνα περίπου, όσοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους στο εξωτερικό, μπορούν με την ίδια διαδικασία, προσερχόμενοι δηλαδή στα ΚΕΠ, να αναγνωρίσουν τον εμβολιασμό τους και να πραγματοποιήσουν την αναμνηστική δόση εδώ. Στο θέμα του πιστοποιητικού νόσησης, δύο πράγματα. Καταρχήν, σε αυτούς που είναι εμβολιασμένους, θα εκδίδεται και λιγότερο από τις 30 μέρες. Έχετε δίκιο σε αυτό. Εντός της εβδομάδας θα γίνει προσαρμογή σε αυτό. Και το δεύτερο, οι εμβολιασμένοι θα μπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικό νόσησης για να μην συντρέχει αυτό το λόγος με το 7-μήνο με rapid test χωρίς να χρειάζεται PCR. 45 ασθενείς με συμπτώματα κορονοϊού προσήλθαν κατά τη χθεσινή εφημερία στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης.
αναγκαία κρίθηκε η νοσηλεία 30 εξ αυτών. Η μονάδα εντατικής θεραπείας εξακολουθεί να μην έχει ούτε ένα άδειο κρεβάτι, ενώ άλλοι 8 διασωληνωμένοι ασθενείς παραμένουν είτε σε μονάδα αυξημένης φροντίδας είτε σε άλλη κλινική. Ελαφρώς μειωμένες ήταν οι εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό σε σύγκριση με την προηγούμενη εφημερία στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Η χθεσινή εφημερία μπορούμε να πούμε ότι ήταν σχετικά καλή, δεδομένου ότι ήταν λίγο μειωμένες οι εισαγωγές σε σχέση με την προηγούμενη. Οι εισαγωγές ήταν 45 συνολικά, 30 νοσηλεύτηκαν ασθενείς με COVID. Είμαστε αυτή τη στιγμή στις 5 κλινικές COVID. Στη μέση έχουμε 25 νοσηλευόμενους ασθενείς διασωληνωμένους και στη μονάδα αυξημένης φροντίδας 8 ασθενείς διασωληνωμένους. Σύμφωνα με την κυρία Τζουανοπούλου, επιπεδώνεται η καμπύλη των κρουσμάτων στις τελευταίες εφημερίες του νοσοκομείου. Κοιτάξτε, είχαμε μία αποκλιμάκωση η οποία φαίνεται να συνεχίζεται, δηλαδή έχουμε μία επιπέδωση, θα φανεί όμως περισσότερο τώρα μετά τις γιορτές. Η εξέλιξη των γιορτών, πώς θα είναι, τι αντίκτυπο θα έχει δηλαδή στις νοσηλείες. Το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο είναι ότι τα περιστατικά που είναι σχετικά σοβαρά, βαριά περιστατικά, και αυτό δεν δίνει μία ροή στο σύστημα υγείας. Δηλαδή δεν έχουμε πολλά εξιτήρια έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε κενές κλίνες για να δεχτούμε περισσότερους ασθενείς. Οπότε θα δούμε στην επόμενη εφημερία πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό και μετά τις γιορτές και μετά το άνοιγμα των σχολείων. Όσον αφορά τα περιστατικά, είναι σοβαρά όπως εξηγεί η κυρία Τζουανοπούλου. Δύσκολα δίνονται εισιτήρια λόγω της κατάστασης υγείας των ασθενών, με αποτέλεσμα το νοσοκομείο να δέχεται πίεση για την νοσηλεία νέων ασθενών. Τα περιστατικά τα οποία εισάγονται έχουν μια βαριά κατάσταση και γι' αυτό και όπως σας προανέφερα, είναι περιστατικά που δεν μπορούν εύκολα να πάρουν εισιτήριο, δηλαδή παραμένουν για καιρό μέσα στο νοσοκομείο και αυτό δυσκολεύει τη ροή των περιστατικών μέσα στο σύστημα υγείας, μέσα στο νοσοκομείο. Και μου αναφέρετε... Δεν έχουμε εύκολα δηλαδή εισιτήρια έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε κενές κλίνες για καινούργιες εισαγωγές. Προς το παρόν, με τις 5 κλίνες μπορεί και αντέχει το νοσοκομείο. Θα δείξει η επόμενη εφημερία, οι επόμενες 2 εφημερίες πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και μετά τις γιορτές. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η κορύφωση του ανεξελίξη κύματος αναμένεται στις 20 έως 22 Ιανουαρίου. Συνέχιση αύξηση των νοσηλιών σε απλές κλίνες COVID-19, κορύφωση στα 4.300 κρεβάτια στις 23 έως 24 Ιανουαρίου από περίπου 3.200 που είναι σήμερα. Και τέλος, σταδιακή αύξηση των αναγκών σε ΜΕΘ με κορύφωση 770 κλίνες στα τέλη Ιανουαρίου σε εβδομαδιαίο μέσο όρο έναντι 625 που είναι σήμερα. Πρώτη μέρα επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων έπειτα από τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και περίπου 1,6 εκατομμύριο μαθητές και εκπαιδευτικοί υποβλήθηκαν σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο προκειμένου να εισέλθουν στις αίθουσες διδασκαλίας, κάτι που αποτελεί τον μεγαλύτερο ταυτόχρονο έλεγχο πληθυσμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου 16.000 self-test βρέθηκαν θετικά, εκ των οποίων τα 2.500 αφορούν σε εκπαιδευτικούς. Εν τω μεταξύ, πραγματοποιήθηκαν κινητοποιήσεις σε 2 σχολεία της Θεσσαλονίκης, με τους μαθητές να προχωρούν σε κατάληψη σε ένα από αυτά, ενώ στο δεύτερο αρκετοί μαθητές απήχαν των μαθημάτων. Το πρώτο κουδούνι χτύπησε και πάλι σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας μετά τις διακοπές για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, με το σύνολο μαθητών και εκπαιδευτικών να καλούνται να προσκομίσουν βεβαίωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού self-test πριν μπουν στις αίθουσες διδασκαλίας. Μάλιστα, αυτός ήταν ο μεγαλύτερος ταυτόχρονος έλεγχος πληθυσμού κατά του κορονοϊού από την αρχή της πανδημίας, καθώς 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι υποβλήθηκαν σε τεστ τη στιγμή που τις προηγούμενες φορές τους ελέγχους των σχολείων ο αριθμός ήταν εμφανώς μικρότερος, αφού έκαναν έλεγχο μόνο οι ανεμβολίαστοι, ενώ πλέον και οι εμβολιασμένοι. Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο Παιδείας, ανιχνεύτηκαν πανελλαδικά μέσω των self-test 15.547 δυνάμει κρούσματα στη σχολική κοινότητα, με περίπου 2.500 από αυτά να αφορούν σε εκπαιδευτικούς. Εκτιμώ, παρέτησε όσο αντίξωες και ιδιαίτερες συνθήκες πήγαν πολύ καλά. 1,6 εκατομμύρια έλεγχοι έγιναν σήμερα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές και χάρη στη λειτουργία του σχολείου ανιχνεύτηκαν έως στιγμής περί τις 15.000 ενδυνάμει κρούσματα, λόγω του ότι ακολουθεί και το Rapid. Όπως δηλώνει χαρακτηριστικά ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Αλέξανδρος Κόπτσης,
αυτά τα κρούσματα δεν θα είχαν βρεθεί αν τα σχολεία δεν λειτουργούσαν και όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα κυκλοφορούσαν στην κοινωνία χωρίς τα συγκεκριμένα πρόσωπα να έχουν ιδέα ότι είναι φορείς του κορονοϊού. Περιορίζεται λοιπόν η διασπορά όχι μόνο στη σχολική κοινότητα αλλά και γενικότερα στην κοινωνία με το άνοιγμα των σχολείων και αποτελεί απόδειξη πως το σχολείο επιτελεί εκτός από σκοπούς παιδαγωγικούς, αν θέλετε συναισθηματικούς, ψυχολογικούς και υγειονομικούς σκοπούς. Μπορεί τις τελευταίες ημέρες να υπήρξε ανησυχία καθώς σε κάποιες περιοχές αρκετοί μαθητές και εκπαιδευτικοί δεν είχαν προμηθευτεί τα αυτοδιαγνωστικά τεστ από τα φαρμακεία, ωστόσο, όπως μας αποκάλυψε ο κύριος Κόπτσης, σήμερα, πρώτη μέρα από την επαναλειτουργία των σχολείων, όλα κύλησαν ομαλά, χωρίς να έχει δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα, αφού άπαντες προμηθεύτηκαν εγκαίρως τα self-test και διενήργησαν τον έλεγχο κανονικά για να διαπιστώσουν ότι δεν έχουν μολυνθεί από τον ιό. Παρ' όλα αυτά, επειδή υπήρχε αυτή η αριθμία που δεν οφείλεται στην έλλειψη, γιατί υπήρχε υπερκάλυψη με self-test, εντούτοις, λόγω του ότι παρατηρήθηκε κάπου αυξημένη κίνηση, κάπου μειωμένη, υπήρχαν κάποια φαρμακεία που είχαν έλλειψη, κάποια φαρμακεία που είχαν πλεόνασμα. Εμείς λοιπόν ενεργοποιηθήκαμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα που ανοίξαμε τα σχολεία και το Σάββατο και την Κυριακή και τις διευθύνσεις. Τροφοδοτήσαμε με καινούργια self-test και αυτή τη στιγμή έχουν όλοι οι μαθητές έχουν πάρει και έχουν μπει στα σχολεία διασφαλίζοντας την υγεία τους. Όσον αφορά τον μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών που έμειναν μακριά από τα καθήκοντά τους λόγω νόσησης από τον κορονοϊό, ο κύριος Κόπτσης έκανε λόγο ότι το Υπουργείο Παιδείας είναι προετοιμασμένο για όλα τα σενάρια και έχει πάρει τα μέτρα του ώστε τα κενά να καλυφθούν άμεσα και να μην παρατηρηθεί αριθμία στη σωστή λειτουργία των σχολικών μονάδων. Πάντως, όπως τόνισε με νόημα, η κατάσταση θα επανεκτιμάται καθημερινά για να δίνονται λύσεις σε ό,τι πρόβλημα προκύπτει. Σήμερα η εικόνα που έχουμε είναι ότι και σε επίπεδο σχολείου η διευθέτηση είναι πολύ καλή της κάλυψης των κενών. Είμαστε σε αναμονή, περιμένουμε αν υπάρχει και κατά πόσο αύξηση και είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια. Καταλαβαίνετε είναι πολύ δύσκολες συνθήκες. Παρακολουθούμε νυχθημερών και κάθε μας κίνηση ελέγχεται από το βήμα-βήμα σε σχέση με τα δεδομένα που έχουμε κάθε στιγμή. Από την άλλη, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης επισήμανε πως η πρώτη μέρα επανέναρξης των σχολείων στην Κεντρική Μακεδονία κύλησε χωρίς παρατράγουδα, με τον αναπληρωτή Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Θωμά Μπαχαράκη, να δηλώνει πως δεν αντιμετωπίσαμε σοβαρά προβλήματα και ό,τι προέκυψε αντιμετωπίστηκε άμεσα και με επιτυχία. Ο κύριος Μπαχαράκης διευκρίνησε ότι οι απουσίες εκπαιδευτικών ελαίων νόσησης ήταν διαχειρίσιμες και δεν δημιούργησαν προβλήματα στην εκπαιδευτική λειτουργία των σχολικών μονάδων της περιφέρειας. Και όλα αυτά τη στιγμή που το 5ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης τελεί υποκατάληψη. Μάλιστα, έξω από το σχολικό συγκρότημα αναρτήθηκε πανό που αναγράφει το μήνυμα «Η υγεία εκπνέει, ανοίγουν τα σχολεία, καμία συμμετοχή σε αυτή την κοροϊδία». Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο λύκειο στεγάζεται σε κύμπο μπροστά από το Μέγαρο Μουσικής, με τους μαθητές να διαμαρτύρονται για τους όρους με τους οποίους πραγματοποιήθηκε το άνοιγμα των σχολείων. Θέλω ότι είμαι υπέρ, αλλά έχουμε πολλά κρούσματα και υπάρχουν πολλά παιδιά που έχουν εκπαθεί ομάδες στις οικογένειές τους. Και τέλος πάντων δεν προσέχουν όλοι στο σχολείο, δηλαδή δεν φοράν όλοι τις μάσκες τους σωστά. Οπότε εγώ πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να ανοίξουν ακόμα, θα έπρεπε λίγο να μειωθούν τα κρούσματα. Οι μαθητές στο κείμενο με τα αιτήματά τους ζητούν αλλαγές στα ήδη υπάρχοντα μέτρα πρόληψης κατά του κορονοϊού, τάσσονται υπέρ της τηλεκπαίδευσης και τέλος ετούνται την αναθεώρηση των υγειονομικών μέτρων στους σχολικούς χώρους και το προσωρινό κλείσιμο όλων των σχολικών μονάδων της χώρας μέχρι να μειωθούν αισθητά τα κρούσματα. Είμαστε πολλά παιδιά μας, οπότε είναι λίγο πιο εύκολη, ειδικά όταν τα μέτρα δεν κυρίζουν, να υπάρχει ευκολία στο νοσοκομείο. Εξάλλου, κινητοποίηση υπήρξε και στο Πρωτολύκειο Ευόσμου, όπου μέρος μαθητών έκανε αποχή από τα μαθήματα, ζητώντας περισσότερα υγειονομικά μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων, είτε μετάβαση σε εξαποστάσεως εκπαίδευση. Τα μαθήματα στο ΓΕΛ Ευόσμου διεξήχθησαν κανονικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα και με τους μαθητές που δεν απήχαν. Ευθείες απειλές για τη ζωή του δέχεται ο πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Νίκος Παπαϊωάννου με αφορμή την επέμβαση της αστυνομίας στην παράνομη κατάληψη αντιεξουσιαστών σε αίθουσα του τμήματος βιολογίας ύστερα από 34 χρόνια. Άγνωστοι δεν δίστασαν να τυχοκολλήσουν σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης και ιδιόχαρτα με το ονοματεπώνυμο και τη φωτογραφία του πρίτανη, στα οποία εκτοξεύονται απειλές και ύβρις προς το πρόσωπό του. Κύμα συμπαράστασης στον κύριο Παπαϊωάννου έχει δημιουργηθεί από την ώρα που έγιναν γνωστές οι απειλές εναντίον του από όλους τους θεσμικούς φορείς, οι οποίοι τονίζουν ότι οι τραμπουκισμοί και απειλές δεν έχουν χώρο στη δημοκρατία. Μάλιστα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Θεόδωρος Καράογλου, δεσμεύτηκε να φέρει το θέμα στη Βουλή.
Απίστευτες απειλές από αγνώστους δέχεται τις τελευταίες ημέρες ο πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Νίκος Παπαϊωάννου, με αφορμή την επέμβαση της αστυνομίας στην παράνομη κατάληψη αντιεξουσιαστών σε αίθουσα του τμήματος βιολογίας ύστερα από 34 ολόκληρα χρόνια. Μάλιστα, κάποιοι έφτασαν στο σημείο να κολλήσουν σε κεντρικά σημεία της συμπρωτεύουσας κηδιόχαρτα με το ονοματεπώνυμο και τη φωτογραφία του πρίτανη, ενώ τα όσα αναγράφονται πάνω σε αυτά κυριολεκτικά προκαλούν τρόμο, αφού υπάρχουν ευθείες απειλές κατά του κυρίου Παπαϊωάννου. Το περιστατικό αυτό έρχεται αφότου έγινε γνωστό ότι ο πρίτανης δέχεται απειλές για τη ζωή του μετά την πρόσφατη λήξη κατάληψης του πανεπιστημιακού χώρου που διήρκειασε 34 χρόνια. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, με αφορμή τις απειλές που δέχτηκε ο κ. Παπαϊωάννου, προέβη στην ακόλουθη ανάρτηση στα social media. Κάτω από τα μπάζα της τελειωμένης πλέον ψευτοκατάληψης κάποιων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, βρίσκονται η αλαζονία τους, ο αυταρχισμός τους, η αθλειότητά τους, ο φασισμός τους και η παράνοιά τους. Είμαστε στην πράξη και με αποφασιστικότητα με τον πρίτανη, με τους φοιτητές, με τους καθηγητές, με τη λογική, με την ελευθερία, με την ασφάλεια και την εφαρμογή των νόμων στα πανεπιστήμια. Ασφάλεια παντού, ασφάλεια για όλους, τόνισε με έμφαση ο κύριος Θεοδωρικάκος. Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, με αφορμή τις απειλές που δέχεται ο κύριος Παπαϊωάννου, κάνει λόγο για γνωστούς τραμπούκους που φαντασιώνονται ότι θα συνεχίσουν το έργο τους όπως είχαν συνηθίσει. Όποιος δεν το αποδεχτεί και συνεχίζει να μυρικάζει αθλειότητες, θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες του νόμου. Φυσικά, η καταδίκη τέτοιων φασιστικών συμπεριφορών είναι αυτονόητη και θα πρέπει όλα τα πολιτικά κόμματα να πάψουν να κρύβονται και να πάρουν καθαρή θέση, τονίζει στην ανακοίνωσή του. Αξίζει να σημειωθεί ότι το κύμα συμπαράστασης που δέχεται ο πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου από όλες τις πλευρές είναι τεράστιο, καθώς άπαντες καταδικάζουν τους εμπνευστές τέτοιων απειλών που στόχο δεν έχουν μόνο ένα πρόσωπο, αλλά την ίδια τη δημοκρατία, όπως λένε με νόημα. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος καταδικάζει απερίφραστα την προσωπική επίθεση που δέχεται τις τελευταίες ημέρες ο κύριος Παπαϊωάννου. Τα απειλητικά μηνύματα κατά του πρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καταδικάζει με δήλωσή του και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας. Εξάλλου, στη Βουλή φέρνει ο βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Θεόδωρος Καράογλου, τις απειλές που εξαπέλυσαν οι άγνωστοι κατά της ζωής του πρίτανη Νίκου Παπαϊωάννου μετά τον τερματισμό της κατάληψης στον χώρο της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου μετά από 34 χρόνια. Ο κύριος Καράογλου καταθέτει μάλιστα σχετική ερώτηση στο Κοινοβούλιο, δεσμευόμενος να σταθεί στο πλευρό του πρίτανη, ενώ καλεί τα πολιτικά κόμματα και τους θεσμικούς φορείς να καταδικάσουν δυναμικά και άμεσα την επίθεση στον πρίτανη. Σε δήλωσή του, ο κύριος Καράογλου επισημαίνει πως τις τελευταίες ημέρες έκπληκτοι γινόμαστε μάρτυρες μιας πρωτοφανούς και αήθους επίθεσης με μαφιόζικα χαρακτηριστικά εναντίον του κυρίου Παπαϊωάννου, με συκοφαντίες αλλά και ευθείες απειλές για τη σωματική του ακαιρεότητα αλλά και την ίδια τη ζωή του. Η αυτονόητη αλλά και τόσο γενναία απόφασή του να παρέμβει στο απαράδεκτο καθεστώς βίας και παρανομίας που είχε επιβληθεί εδώ και δεκαετίες στο χώρο του Πανεπιστημίου και να σταματήσει την 30ετή κατάληψη στο κτίριο της φυσικομαθηματικής για να το χρησιμοποιήσει για την εκπαίδευση των φοιτητών, αν και χειροκροτήθηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία της πανεπιστημιακής κοινότητας και της κοινής γνώμης, συνάντησε τη λυσόδια αντίδραση ολίγων που το χρησιμοποίησαν σαν σημείο αναφοράς και ορμητήριο για τις αντικοινωνικές τους πράξεις. Παράλληλα, ανακοίνωση με την οποία στέκεται αλληλέγγυα στις Πριτανικές Αρχές και στον ίδιο τον πρίτανη για την εικονική και λεκτική βία που δέχεται, εξέδωσε και η Επιτροπή Κοσμητόρων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ως ευκαιρία να αυξήσουν την αγοραστική κίνηση αλλά και τους τζίρους τους, οι οποίοι έχουν κατρακυλήσει επικίνδυνα, βλέπουν οι καταστηματάρχες τις χειμερινές εκπτώσεις, οι οποίες ξεκίνησαν σήμερα και θα διαρκέσουν έως τις 28 Φεβρουαρίου. Πάντως, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Παντελής Φιλιππίδης, τονίζει πως αυτή η περίοδος είναι πολύ δύσκολη για μεγάλες προσδοκίες, καθώς ο κόσμος έχει σε προτεραιότητα τις εξελίξεις με την πανδημία και το πώς θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις πολλές και δυσβάσταχτες οικονομικές υποχρεώσεις και μετά θα αποφασίσει για το αν θα πραγματοποιήσει τα ψώνια του. Ξεκίνησαν οι χειμερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα της Θεσσαλονίκης, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, αμέσως μετά το τέλος της εορταστικής περίοδου και σε μια προσπάθεια να σταθεί και πάλι στα πόδια της η αγορά, μετά και το νέο σφοδρό κύμα κορονοϊού που πλήττει τη χώρα. Πάντως, όπως λέει και ο θυμόσοφος λαός, ήταν στραβό το κλίμα, το έφαγε και ο γάιδαρος, καθώς η πρώτη μέρα των χειμερινών εκπτώσεων έγινε με κακό καιρό, βροχή και χαμηλές θερμοκρασίες, κάτι που αποθάρρυνε στο μέγιστο βαθμό τους καταναλωτές. Δυστυχώς δεν μας βοήθησε και ο καιρός, βρέχει έξω, τα πράγματα δεν είναι τόσο ευχάριστα.
ευχάριστα για τον καταναλωτή. Νομίζω ότι η μέρα είναι που φταίει σαν πρώτη μέρα. Γι' αυτό δεν υπάρχει και κίνηση. Θα δούμε από αύριο τι ακριβώς θα συμβεί. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Παντελής Φιλιππίδης, οι καταστηματάρχες βλέπουν την περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων ως μια ευκαιρία για να τονωθεί αρκετά η αγοραστική κίνηση στα μαγαζιά τους, αλλά να αυξηθούν και οι τζίροι τους που δυστυχώς έχουν συρρυκνωθεί επικίνδυνα εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, με τον κίνδυνο των μαζικών λουκέτων να ελοχεύει ανά πάσα στιγμή. Τώρα ελπίζουμε σε αυτή την περίοδο των εκπτώσεων κάτι να αλλάξει προς το καλύτερο πάντα. Ελπίζουμε να πάμε λίγο καλύτερα από ό,τι πήγαμε τις προηγούμενες περιόδους. Άλλωστε, η πλειοψηφία των επαγγελματιών ζει καθημερινά με την αγωνία και τον φόβο αν θα καταφέρουν να κρατήσουν ζωντανές τις επιχειρήσεις τους και παλεύουν γι' αυτό με νύχια και με δόντια. Έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις αποτελούν για αυτούς μια σανίδα σωτηρίας, καθώς η εορταστική περίοδος πέρασε χωρίς τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα. Οι καταστηματάρχες είναι απογοητευμένοι καταρχάς από όλο αυτό το οποίο συνέβη μέχρι σήμερα, από τον Οκτώβριο μέχρι σήμερα. Και έχει ο καθένας τα δικά του προβλήματα, μεγάλα, μικρά, αλλά τα προβλήματα συνεχίζονται. Ναι. Δυστυχώς μπήκε το 2022 χωρίς να έχουμε λύσει προβλήματα και χωρίς να υπάρχει προοπτική λύση στο πρόβλημά του. Αυτό που τονίζει με νόημα ο κύριος Φιλιππίδης είναι πως σε ένα γενικότερο πλαίσιο υπάρχει μια ελπίδα που όμως καλείται να επιζήσει εν μέσω μιας δύσκολης εξίσωσης και συμπληρώνει ότι είναι μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδος στην οποία δεν πρέπει να γεννώνται μεγάλες προσδοκίες. Δεν το συζητάμε, είναι πολύ δύσκολη περίοδος. Μην ξεχνάτε ότι λείπουν βασικές προϋποθέσεις για να γίνει δουλειά. Λείπει το χρήμα, λείπει η ψυχολογία, υπάρχει ο φόβος. Υπάρχει ο φόβος της επόμενης ημέρας. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θα δούμε. Βλέπετε, ο κόσμος θέτει σε πρώτη προτεραιότητα τις εξελίξεις με τον κορονοϊό, όπου υπάρχει φόβος και ανησυχία για την επόμενη μέρα, τα έξοδα και οι λογαριασμοί και πώς θα πληρωθούν όλες οι υποχρεώσεις, με δεδομένο ότι το πορτοφόλι και η τσέπη αδειάζουν. Οπότε, πού διάθεση για ψώνια, όπως λέει με παράπονο ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Δεν είναι η καλύτερη περίοδος και δεν είναι η καλύτερη ψυχολογία για τον κόσμο, υπό την έννοια ότι όλος ο κόσμος είναι φοβισμένος για το τι θα συμβεί την επόμενη μέρα, πού θα τρέξουν οι τιμές και πού θα πάνε οι ανατιμήσεις, αν θα τη γλιτώσει από τον κορονοϊό. Με όλες αυτές λοιπόν τις προϋποθέσεις, δεν μπορεί να έχει την ευχαρίστηση να κατέβει στην αγορά για να κάνει τα ψώνια του. Όσον αφορά το τι πρέπει να προσέχει ο καταναλωτής κατά τη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων, ο κ. Φιλιππίδης δήλωσε ότι έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση, τα εμπορεύματα θα πωλούνται κάτω του κόστους και δεν υπάρχουν περιθώρια στους επαγγελματίες για απάτες και κοροϊδίες. Αυτή τη στιγμή όμως οι εκπτώσεις, κατά την άποψή μου, είναι πραγματικές και είναι πραγματικές μεγάλες εκπτώσεις ανάγκης λόγω του ότι όλοι προσπαθούν να ρευστοποιήσουν. Από αυτή την άποψη πιστεύω ότι ελάχιστες πιθανότητες έχει να πέσει την περίπτωση του κακού επιχειρηματία ο οποίος θα έχει μια παροποιημένη έκπτωση. Νομίζω ότι δεν συμβαίνει αυτό πλέον στην αγορά. Αν συμβαίνει, συμβαίνει σε ελάχιστες περιπτώσεις, οπότε δεν κινδυνεύει. Αξίζει να σημειωθεί ότι την Κυριακή 16 Ιανουαρίου, όπως ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, τα μαγαζιά θα είναι προαιρετικά ανοιχτά, με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Πειραγμένους ταχογράφους εντόπισε σε 32 φορτηγά η αστυνομία Θεσσαλονίκης σε ένα τρίμηνο. Ο εργασιακός σύμβουλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνδικάτων Επαγγελματιών Οδηγών Μεταφοράς, Μιχάλης Παπαδόπουλος, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και κάνει λόγο για εξαντλημένους οδηγούς από την υπεροριακή εργασία στους δρόμους. Αρκετές δεκάδες φορτηγά με αλλοιωμένα στοιχεία ταχογράφου κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους, σύμφωνα με τον Εργασιακό Σύμβουλο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνδικάτων Επαγγελματιών Οδηγών Μεταφοράς, Μιχάλη Παπαδόπουλο. Μιλάμε αυτή τη στιγμή τουλάχιστον με μόνο τα ελληνικά, πρέπει να ξεπερνάνε τα 200-300 φορτηγά. Με αυτά που έχουν καταγραφεί, έτσι, είναι πολύ περισσότερα, γιατί η τροχιά τους ελέγχους που κάνει είναι πολύ λίγη. Ούτως ώστε βρίσκονται πολύ λίγα. Για το μεταξύ, η τροχιά δεν έχει παντού εξειδικευμένους τροχονόμους που να μπορούν να ελέγξουν και να βρούνε τον πειραγμένο ταχογράφο. Κατά το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2021, η αστυνομία Θεσσαλονίκης διαπίστωσε παραβάσεις σε 32 φορτηγά οχήματα, 24 με αλλοδαπές πινακίδες και 8 με ημεδαπές πινακίδες κυκλοφορίας. Ειδικότερα εντοπίστηκαν μηχανισμοί που παρήχαν τη δυνατότητα στον οδηγό να επεμβαίνει στην ορθή καταγραφή της δραστηριότητας του ταχογράφου, αναφορικά με τις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης, την ταχύτητα του οχήματος και τα διανυθέντα χιλιόμετρα. Ο ταχογράφος έχει
ένα σύστημα το οποίο εάν πατήσει ο οδηγός ένα κουμπί νεκρώνει για όση ώρα θέλει και αυτό δημιουργεί, αν θέλετε, στον έλεγχο δημιουργεί το διάλειμμα που πρέπει να κάνει ο οδηγός. Δηλαδή, ενώ πρέπει να κάνει 45 λεπτά, ο οδηγός περπατάει, δουλεύει κανονικά και το ταχογράφος του γράφει διάλειμμα 45 λεπτών. Άρα δηλαδή, σε όλο το ωράριό του οδηγεί χωρίς να σταματήσει καθόλου, χωρίς να κάνει τα προβλεπόμενα διαλύματα και αυτό είναι άκρος επικίνδυνο, γιατί καταλαβαίνετε, όταν ένας οδηγός οδηγάει 9-10 ώρες συνεχόμενες χωρίς να κάνει ένα διάλειμμα, καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνος είναι. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι οι 5 οχήματα είχαν απενεργοποιημένο το σύστημα επιλεκτικής κατάλυσης καυσαερίων με αποτέλεσμα να εκπέμπουν βλαβερές ουσίες για το περιβάλλον και την υγεία. Πουθενά, σε κανένα σημείο του εθνικού μας δικτύου δεν υπάρχει κλιμάκιο το οποίο να ελέγχει καυσαέρια. Προσέξτε τι γίνεται. Τι λέει. Σταματάει η τροχέα, με σταματάει εμένα και με ελέγχει. Και έχει λήξει η κάρτα ταχογράφου. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι εντάξει στο αυτοκίνητό μου. Θα πρέπει να ελεγχθεί. Δεν είναι. Σύμφωνα με τον κύριο Παπαδόπουλο, στους δρόμους κινούνται οι εξαντλημένοι οδηγοί από την υπεροριακή εργασία. Κατά τους ελέγχους, τα οχήματα μεταφέρθηκαν σε αξιοδοτημένα συνεργεία όπου επιβλήθηκε η ακινητοποίησή τους μέχρι την αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας των ταχογράφων, ενώ αφαιρέθηκαν και κατασχέθηκαν οι συσκευές επέμβασης και παραποίησης δεδομένων. Στους οδηγούς και τους ιδιοκτήτες των οχημάτων επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Σε μια καταγγελία μου που αντιλάβετε σε λίγο, καταγγέλλω ότι έχουμε φτάσει στο σημείο που ήμασταν το 2003. Ξέρετε, με τα μεγάλα ατυχήματα. Τεμπών, αλλιάκμονα και δεν συμμαζεύεται. Σήμερα βρισκόμαστε ακριβώς σε εκείνο το σημείο. Είναι θέμα τύχης που δεν έχουμε ακόμα το μεγάλο ατύχημα. Σε λίγο θα το έχουμε. Είναι βέβαιο. Γιατί δεν υπάρχει πουθενά έλεγχος. Σήμερα κυκλοφορούν αυτοκίνητα χωρίς πταίο. Κυκλοφορούν αυτοκίνητα χωρίς ασφάλεια. Κυκλοφορούν χωρίς λάστιχα. Κανένας. Αν στα Μάλγαρα περάσει κάποιος και τον ελέγξουμε, έχει καλός. Οι εντατικοί και οι πιο συχνοί έλεγχοι θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος με τους πειραγμένους ταχογράφους. Σε μια ασυνείδητη και άκρως επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία ενέργεια, προχώρησαν το απόγευμα του Σαββάτου τρεις άγνωστοι, καίγοντας καλώδια στην περιοχή του Δέλτα του Γαλλικού, στην Θεσσαλονίκη. Δικογραφία για περιβαλλοντική ρήπανση εντός προστατευόμενης περιοχής Natura σχηματίστηκε σε βάρος και των τριών. Η καύση καλωδίων απελευθερώνει στην ατμόσφαιρα διοξίνες και φουράνια, ουσίες ιδιαίτερα επιβαρυντικές για το περιβάλλον, την ατμόσφαιρα και κατ' επέκταση για την υγεία όλων των ανθρώπων. Τρία άτομα το απόγευμα του Σαββάτου πλησίων του Γαλλικού ποταμού έκαναν καύση καλωδίων με σκοπό την απογυμνωσή τους από το πλαστικό περίβλημά τους, ενώ απομάκρυναν με φορτηγό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας ενός εξ αυτών τις ποσότητες χαλκού. Η παράνομη ενέργειά τους έλαβε χώρα σε περιοχή προστατευόμενη και ενταγμένη στο Εθνικό Δίκτυο Natura 2000. Ο πύκνος μαύρος καπνός έγινε αντιληπτός από τα μέλη της περιβαλλοντικής ομάδας Εχεδόρου Φύσης. Κοινοτιμηθήκαμε η ομάδα, ξεκινήσαμε από την περιοχή εκείνη με δύο οχήματα. Για να αποκλείσουμε το μέρος. Αυτό γνωριζόμασταν και την αστυνομία. Όταν φτάσαμε εκεί πέρα, είχαν ήδη καύσει τα καλώδια, γιατί και ο δρόμος του εργοδίσματος στο σημείο που πάνε. Τους κάναμε επίβλεξη, βέβαια πάντα με προσοχή για να μην κινδυνεύσουν και δικές μας ζωές. Ήταν τρεις πολίτες οι οποίοι είχαν καύσει τα καλώδια, πέραν το χαλκό, το τραβούσαν μέσα, εμείς τους διώξαμε, είπαμε ότι τους παρακολουθούμε, έχουμε το βίντεο, το υλικό. Τα πήραν άρον-άρον και φύγανε τρέχοντας από την περιοχή. Άφησαν πίσω κάτι τελευταία υπολείμματα, τα πετόνια με τα καύσιμα που τα βάζουν φωτιά, αυτά τα καλώδια, το οποίο είναι συνήθως, και αυτό είναι ένα θέμα, παλιά ορυκτέλεια, δεν δίνουν λεφτά για πετρέλαιο και όλα αυτά, παλιά ορυκτέλεια, δηλαδή με αυτά και είναι τα καλώδια, βάζουν στίβες με ξύλα, πάνω τα καλώδια και να αρχίσουν να λιώσουν να πάρουν το χαλκό. Μετά από αστυνομική έρευνα, εντοπίστηκαν οι τρεις δράστες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με πρόθεση, σε συνδυασμό με παράβαση της νομοθεσίας που αφορά στην ποινική προστασία του περιβάλλοντος, η οποία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Αυτό που θα προσπαθούμε να κάνουμε είναι
ζητήσουμε την περιοχή μας στις ζωές μας. Το αυτονόητο να γίνει δικογραφία ή να πιαστούν αυτοί οι υπεύθυνοι, θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να αποτελεί ειδήσει, θα αποτελεί αυτονόητο. Η καύση των καλωδίων απελευθερώνει στην ατμόσφαιρα διοξίνες και φουράνια, ουσίες ιδιαίτερα επιβαρυντικές για το περιβάλλον, την ατμόσφαιρα καθώς και τη δημόσια υγεία. Μέλος περιβαλλοντικής ομάδας Εχεδόρου Φύσης εντόπισε πριν από λίγες ημέρες ένα νεαρό να καίει καλώδια για την αποκομιδή χαλκού στην ίδια περιοχή. Δυστυχώς την ώρα της καύσης διέσχιζαν το συγκεκριμένο σημείο νεροβούβαλοι. Κατά διαστήματα παρατηρείται εμφάνιση του τεράστιου αυτού προβλήματος ανεξέλεγκτης καύσης καλωδίων. Η παράνομη πρακτική της καύσης τους για την αποκομιδή χαλκού σε έναν προστατευόμενο μάλιστα υγροβιότοπο όπως αυτός του Γαλλικού ποταμού δημιουργεί υψηλή περιβαλλοντική υποβάθμιση. Παρά την ενεργή παρέμβαση των μελών της ομάδας Εχεδόρου Φύσης, η παράνομη καύση καλωδίων συνεχίζεται με αμύωτο ρυθμό. Οι εθελοντές πολίτες συνεχίζουν με τις περιπολίες τους να τρέχουν πίσω από κάθε παράνομη δραστηριότητα. Παρά τις καταγγελίες αρχές, συνοδεία αποκαλυπτικού φωτογραφικού υλικού, οι παρανομίες στην προστατευόμενη περιοχή δεν σταματούν. Πολλοί θα συζητήσουν με κύριους γνωρίζουν ότι έφυγαν κάποια αέρια από τις καύσεις και όλα αυτά. Αλλά δεν είναι μόνο τα φουράνια και οι διοξίνες που έχουν βγει στον αέρα. Τα υπολείμματα των καύσεων, παρόλο λοιπόν δεν έχει πλωτεί την δυνατότητα να τους πιάσει αυτούς, έχει δυνατότητα όμως να αποκαταστεί σε αυτά τα σημεία. Είναι πάρα πολλά σημεία που έχουν καύσεις καλωδίων ή λάστιχων, τα οποία αυτά με τον χρόνο, με την παράγωση, σήμερα βρέχει, ας πούμε, βροχερή ημέρα, θα πάρει η βροχή, θα τα ξεπλύνει και τα ρίξει στα παρακείμενα ποτάμια ή κανάλια που υπάρχουν. Το Βοθεσσαλό συγκεκριμένα ήταν ανάμεσα σε δύο κανάλια, το Έγκυς και ένα άλλο πριν το Άγιο Θανάσιο, που καταλήγουν στο θερμαϊκό κόλπο. Από την πλευρά της, η Κωνσταντίνη Σαμαρά, επιστημονική υπεύθυνη του Εργαστηρίου Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος του Τμήματος Χημίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για την κατάσταση και κάνει λόγο για επιβλαβείς ουσίες που εκλείονται στην ατμόσφαιρα μετά από τις ανεξέλεγκτες κάθε είδους καύσεις που πνίγουν κατά διαστήματα τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Διομήδης ονομάστηκε το καιρικό φαινόμενο που πλήττει τη χώρα με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, το τσουχτερό κρύο και τις χιονοπτώσεις στα ορεινά. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα επηρεάζουν και τους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας. Σταδιακά έως αύριο το βράδυ θα έχουν μεγαλύτερη ένταση σε Χαλκιδική, Πιερία και Ημαθία. Σε εξέλιξη βρίσκονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα με κύρια χαρακτηριστικά. Πολύ θυελώδης ανέμους, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις. Στο βίντεο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών παρουσιάζονται προγνωστικοί χάρτες με βήμα τριών ωρών, στους οποίους αποτυπώνεται η γεωγραφική κατανομή των βροχοπτώσεων, μπλε πράσινες αποχρώσεις, και των χιονοπτώσεων με μοβ αποχρώσεις. Η κακοκαιρία που βρίσκεται σε εξέλιξη και έλαβε το όνομα Διομήδης, φαίνεται ότι θα επηρεάσει τις περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και τις ευρύτερες περιοχές της Μακεδονίας κατά τη διάρκεια της ημέρας, από το βράδυ σήμερα και κατά τη διάρκεια της ημέρας αύριο. Φαίνονται βροχοπτώσεις στα παιδινά, χιονοπτώσεις στα ορεινά και προς το τέλος της ημέρας, προς την αλλαγή της ημέρας, πιθανόν να εκδηλωθούν χιονοπτώσεις και σε ημιωρινά τμήματα. Χιόνια όμως αναμένονται και σε ημιωρινές περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Αύριο Τρίτο ο καιρός θα παρουσιάσει περαιτέρω επιδείνωση με αρκετά έντονα κατά τόπους φαινόμενα, πυκνές χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιωρινά τμήματα και πτώση της θερμοκρασίας. Πτώση όμως θερμοκρασίας με την περαιτέρω μεταφορά ψυχρών αερίων μαζών προς το βράδυ θα ρίξει ακόμα τα υψόμετρα. Δηλαδή θα δούμε χιονοπτώσεις για παράδειγμα στον Πολύγυρο από αργά το βράδυ. Αύριο. Επίσης κάποιες χιονοπτώσεις μικρότερη ένταση αλλά και σε απολύτως παιδινά τμήματα θα εκδηλωθούν στα ανατολικότερα τμήματα της Μακεδονίας και κυρίως στη Θράκη. Τώρα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, στη συνέχεια, οι χιονοπτώσεις θα κατέβουν σε ακόμα χαμηλότερο υψόμετρο, κυρίως στη Χαλκιδική και σε τμήματα της Πιερίας, της Ημαθίας και των Γρεβενών. Τρίτη προς Τετάρτη. Ναι, βεβαίως, τη νύχτα προς Τετάρτη θα κατέβουν ακόμα χαμηλότερα τα υψόμετρα, με παράλληλη βέβαια εξασθένηση των φαινομένων, δηλαδή καθώς η κακοκαιρία θα υποχωρεί και οι ψυχρές αέριες μάζες θα κατέρχονται νοτιότερα, θα δούμε ακόμα χαμηλότερα υψόμετρα, κυρίως σε Χαλκιδική, Πιερία, Ημαθία, Γρεβενά. Οι χαμηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σαφέστατα και την Τετάρτη και την Πέμπτη. Πιθανότητα εκδήλωση συντροσιφώνων εντοπίζεται σε τμήματα του Βόρειου και του Νότιου Αιγαίου. Τρεις νέοι άνθρωποι ηλικίας 21 και 22 ετών, δύο άντρες και μία γυναίκα, είναι ο τραγικός απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Παθέ, στο ύψος της Αγαθούπολης, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Από το συμβάν υπάρχουν ακόμη δύο τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κατερίνης. Λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι, όχημα εξετράπη της πορείας του
και προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες. Στο σημείο κλήθηκε κλιμάκιο της πυροσβεστικής, το οποίο απεγκλώβησε από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου τα 5 άτομα, τα 3 δυστυχώς νεκρά. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Θα ακολουθήσει η πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό και εμείς, αφού σας ευχαριστήσουμε που μείνατε κοντά μας και σήμερα το βράδυ, ανανεώνουμε το ραντεβού μας και πάλι για αύριο στις 9.